Μισό λεπτό. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Ανοίγει εντός ολίγων ημερών η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους που εργάζονται. Να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εργατολόγο. Γεια σας. Καλησπέρα σας, κύριε Τσουκαλά. Λοιπόν, όπως μόλις ανέφερα, πρόκειται να ανοίξει αυτή η ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, στην οποία οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είτε εργαζόταν είτε πρόκειται να εργαστούν, θα κάνουν τις αιτήσεις τους προκειμένου να το δηλώσουν αυτό. Όπως σήμερα διασαφηνίστηκε με την εγκύκλιο, την υποχρέωση δήλωσης την έχουν και οι ήδη συνταξιούχοι, αυτοί οι οποίοι έχουν και πριν την ψήφιση του νόμου την ιδιότητα του απασχολούμενου συνταξιούχου και είχαν δηλώσει κατά τη λήψη σύνταξης ότι συνεχίζουν απασχολούμενοι, όσο και εκείνοι οι οποίοι είναι συνταξιούχοι και στο μέλλον θα απασχοληθούν. Και οι δύο κατηγορίες θα πρέπει να δηλώσουν στην ψηφιακή πλατφόρμα που θα ανοίξει στον ΕΦΚΑ ότι απασχολούνται. Αν τυχόν δεν το κάνουν αυτό, θα υπάρχει ποινή ακόμα και ίση με 12 συντάξεις, άρα είναι μεγάλη ποινή. Και δεν έχουμε πλέον περικοπή στη σύνταξη, όπως ίσχυε μέχρι το Δεκέμβρη, 30% επί της καταβαλλόμενης κύριας και επικουρικής σύνταξης. Θα έχουμε όμως έναν πόρο στους μισθωτούς, ο οποίος θα είναι 10% επί της αμοιβής του μισθού που λαμβάνουν. Θα παρακρατείται αυτό το ποσοστό. Κύριε Τσουκαλά, μόνο με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά στην συνέχεια. Όμως θα ήθελα να μας πείτε, εσείς ενδεχομένως γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, ποια είναι η εικόνα όσον αφορά τους συνταξιούχους που εργάζονται. Δηλαδή, πόσοι εκτιμάτε ότι είναι αυτοί που εργάζονται οι συνταξιούχοι στη χώρα μας αυτή τη στιγμή? Είναι δεκάδες χιλιάδες, είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Δεν υπάρχει μέτρηση που έχει γίνει από τον ΕΦΚΑ όσον αφορά αυτό, διότι τώρα ανοίγει η πλατφόρμα για να έχουμε αυτήν την εικόνα. Άρα τώρα θα μάθουμε. Άρα είναι πολλές χιλιάδες και είναι πάρα πολλοί εκείνοι που λόγω της βελτίωσης του πλαισίου, που πλέον δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον και να απασχολείται και να παίρνει σύνταξη, επιλέγουν να πάρουν σύνταξη χωρίς να διακόψουν την εργασία. Υπήρξε ένα μεγάλο θέμα με τη σύνταξη λόγω αναπηρίας, που ενώ ο νόμος κάνει ένα θετικό βήμα και χορηγεί το δικαίωμα αυτό πρώτη φορά και σε εκείνους που έχουν ποσοστό αναπηρίας να μπορούν να παίρνουν αναπηρική σύνταξη και ταυτόχρονα να δουλεύουν, υπήρξε μια αστοχία νομοτεχνική και ο νόμος τι έλεγε? Ότι πρέπει τη στιγμή υποβολής του αιτήματος να μην εργάζεται. Άρα είναι σαν να έλεγε στον εργαζόμενο με αναπηρία ότι πρέπει να διακόψει την εργασία, να υποβάλει για σύνταξη και μετά να επανεκκινήσει ως εργαζόμενος. Αυτό, αντιλαμβάνεστε, θα απενεργοποιούσε για πολύ μεγάλη μερίδα την δυνατότητα αυτή, διότι πάρα πολλοί θα διστάζανε να πούνε στον εργοδότη «απέλυσέ με για να με ξαναπροσλάβεις» ή πάρα πολλοί επαγγελματίες να κλείσουν την επιχείρηση για να την ανοίξουν μετά. Ακούω ότι το Υπουργείο κατάλαβε ποιο είναι το σφάλμα που υπάρχει και μάλλον θα το λύσει με τροπολογία έως τέλος του μήνα. Κύριε Τσουκαλά, εκτιμάτε ότι αυτό το νέο καθεστώς που θεσπίστηκε τώρα από 1η-1η του 2024 είναι ευνοϊκότερο από το καθεστώς αυτό που υπήρχε μέχρι το Δεκέμβριο του 2023? Προφανώς είναι ευνοϊκότερο, διότι είναι πάρα πολύ μικρότερη η περικοπή που θα έχουν. Ακόμα και οι υψηλόμισθοι έχουν μια περικοπή που έχει ταβάνει τα 426 ευρώ, αν μιλάμε για μισθούς των 5.000 ευρώ, που είναι πάρα πολύ μικρή κατηγορία. Σε έναν. Για να έχουμε όμως και μια εικόνα όσοι δεν γνωρίζουν, με το νόμο του 23 τι ίσχυε, δηλαδή ποια ήταν η μείωση της σύνταξης? Είναι ότι υπήρχε παρακράτηση 30%. Ενώ τώρα είναι 10% πάνω στο μισθό. Μεγάλη κερδισμένη είναι οι επαγγελματίες, όπου είχαν έως τώρα 30% στη σύνταξη, ενώ πλέον θα έχουν μόνο αυξημένη κατά 50% ασφαλιστική εισφορά. Και επειδή όλοι είναι στην χαμηλή κατηγορία, απλά θα έχουν μια επιβάρυνση στην εισφορά 90 ευρώ. Ενώ έως τώρα χάνανε 200 ή 300 ευρώ από την παρακράτηση της σύνταξης. Τώρα, οι συνταξιούχοι που θα κληθούν να δηλώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, ποια είναι δηλαδή η διαδικασία, τι ακριβώς πρέπει να κάνουν? Και αν θα μπαίνουν στην πλατφόρμα και θα δηλώνουν ότι είναι απασχολούμενοι. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Και από εκεί και πέρα ο ΕΦΚΑ θα προχωρήσει σε διασταυρώσεις με την εφορία. Και όταν σταματάει η απασχόληση θα πρέπει να δηλώνουν το τέρμα της απασχόλησης.
Ωραία. Μας είπατε για όσους είναι στο ελεύθερο επάγγελμα, να πούμε μόνο ξανά για τους μισθωτούς, είπαμε 10% θα έχουν κράτηση. 7,7% θα πηγαίνει στην κύρια σύνταξη, σαν εισφορά, 2,3% στην επικουρική. Τώρα, τι ισχύει όμως για την αναστολή της σύνταξης που ίσχυε για τους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης? Παραμένει ως ηλικιακό όριο του όριου των 62 ετών. Για το πρόστιμο είπαμε, αντιστοιχεί σε 12 συντάξεις, να το τονίσουμε αυτό για όσους δεν δηλώσουν την εργασία τους. Τώρα... Η επιβάρηση θα είναι 5.114 ευρώ, το 12πλάσιο της εθνικής σύνταξης των 426 ευρώ. Για τους συνταξιούχους που είναι του ΟΓΑ, για τους αγρότες συνταξιούχους. Στερούν εκείνοι από την υποχρέωση να κατεβαίνουν αυξημένη εισφορά, όπως και οι πολίτεχνοι, αν έχουν ένα τέχνο τουλάχιστον φοιτητή, όπως και εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν εξωδρομαντικό επίδομα ή επίδομα απολύτου αναπηρίας. Ο πόρος υπέρ του ή του ΕΦΚΑ είναι ανταποδοτικός ή δεν είναι? Ο πόρος δεν θα είναι ανταποδοτικός, όχι, δεν θα είναι. Η εισφορά όμως που δίνουν οι συνταξιούχοι μετά θα είναι, όπως και η ασφαλιστική εισφορά που υπάρχει στον μισθό θα είναι ανταποδοτική. Ο πόρος δεν θα είναι. Ωραία, αυτά όσον αφορά. Αναμένουμε να ανοίξει και η πλατφόρμα τις επόμενες ημέρες. Αναμένουμε να ανοίξει. Είπαμε και τώρα τι ισχύει. Σίγουρα πιο ευνοϊκό το καθεστώς. Τώρα, κύριε Τσουκαλά, θα ήθελα απλά να κάνουμε και μία αναφορά στα όσα δήλωσε προ λίγο ημερών ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης, αναφορικά με τον κατώτατο μισθό. Περιμένουμε λοιπόν, έχει κινήσει διαδικασία. Θα έχουμε μάλλον μία αύξηση από 5,5-6,5%. Από 780 ευρώ μεικτά θα πάει στα 820 με 830 μεικτά ο κατώτατος μισθός για εκείνους οι οποίοι είναι στο εισαγωγικό κλιμάκιο. Με μία τριετία σήμερα είναι 858, θα πάει περίπου στα 900 με 910 ευρώ. Με δύο τριετίες σήμερα είναι 936 ευρώ μεικτά, θα πάει περίπου στα 980 με 990 μεικτά. Και για τρεις τριετίες σήμερα είναι 1014 μεικτά, θα προσεγγίσει στα 1080 με 1090 μεικτά. Ωραία, και αναμένουμε και τις ανακοινώσεις στις 22 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τσουκαλά. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα.